Κύριε Μητρόπουλε, κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους σας. Ως πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, ουσιαστικά είσαστε αμέσως, ιεραρχικά, αμέσως μετά την κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι. Στον τρίτο θεσμό, τον πολιτιακό. Ακριβώς όπως ποια είναι η άποψή σας για το χθεσινό γεγονό της διαμαρτυρίας αυτών των ατόμων στο Περιστήλιο? Κύριε Παπαδάκη, το γεγονός αυτό δεν έπρεπε να συμβεί και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Παρά το ότι και το ένστολο και το πολιτικό. Μάλιστα, λέτε. Ναι. Δεν έπρεπε. Παρακαλώ. Και το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Βουλής είναι και πειθαρχημένο και ενημερωμένο και καλά εκπαιδευμένο και ξέρει πότε πρέπει να είναι ανεκτικό και πότε πρέπει να αυστηρό. Δεν πρέπει, επειδή λόγω του συμβολισμού του κτηρίου της Βουλής που πρέπει να εμπνέει στο λαό μας ασφάλεια. Υπ' αυτή την άποψη, βεβαίως. Δεν πρέπει αυτό το γεγονός να επαναληφθεί. Μισό λεπτό κύριε Μητρόπουλε. Με συγχωρείτε, αλλά εκ διαμέτρου αντίθετη η άποψή σας με αυτή της Προέδρου της Βουλής. Πρόεδρος της Βουλής ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι είναι παιδιά, γιατί ανησυχούμε. Και τι έγινε? Μία ομάδα πολιτών είχε κάποια αιτήματα και ήρθε να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Η πρόεδρος στη δήλωσή της που λέτε αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα αυτού που δείχνεται τώρα. Μάλιστα. Πράγματι δεν είδαμε ούτε να απειλήθηκε κάτι, ούτε να υπάρχει είσοδος μέσα στο κτίριο. Τότε εγώ μπορώ να έρθω με τους κατοίκους της περιοχής μου που έχω αιτήματα με ένα πανό να μπουκάρω και να έρθω στο Περιστήλιο? Θα με αφήσουν, κύριε Αντιπρόεδρε? Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, λόγω του συμβολισμού που αναφέρεται αυτό σε όλο το λαό, πρέπει να αποφευθεί. Υπ' αυτήν την έννοια, επαναλαμβάνω, δεν μπαίνουμε στο δικαίωμα του κάθε πολίτη και κάθε κοινωνική ομάδα, κύριε Παπαδάκη, να διαδηλώνει και να συνέρχεται. Εάν ερχόντουσαν οι συνταξιούχοι, κύριε Μητρόπουλο, που ξέρω και την ευαιτησία σας τόσα χρόνια, αν ερχόντουσαν αυτοί οι απόμαχοι της δουλειάς και όχι της ζωής, όχι της ζωής Κωνσταντοπούλου, της ζωής γενικότερα. Ερχόντουσαν χθες στη Βουλή, θα τους αφήνανε να μπουν μέσα? Όχι, κύριε Μητρόπουλε. Κύριε Παπαδάκη, τα γεγονότα αυτά σε όλα είμαι απόλυτος και όπως το εξέθεσα εξυπαρχής, υπ' αυτή την έννοια δεν πρέπει γεγονός τέτοιο να επαναληφθεί, λόγω, επαναλαμβάνω, όχι κρίνοντας τις απειλές ή την επικινδυνότητα εκεί το καθεξής, αλλά σε κάθε περίπτωση το κτίριο της Βουλής. Δεν πρέπει να επαναληφθεί, παιδιά. Αυτό είναι, αυτό σας έχει γίνει εντύπωση. Δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εσείς λέτε λοιπόν, δεν πρέπει να επαναληφθεί σε καμία περίπτωση τέτοιο γεγονός, και αυτή είναι η δήλωση του κ. Μητρόπουλου για να αποδοθεί. Και δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Έτσι, και δεν έπρεπε να είχε συμβεί, παιδιά. Αφήστε το, δεν επνέει σαν βράδυ. Μπορείτε να αφήσετε αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ πολύ, για να αποδίδουμε σωστά. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό το γεγονός και δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Ουσιαστικά αυτό λέει ο αντιπρόεδρος. Λόγω του μείζωνο συμβολισμού που έχει. Έτσι. Το κτίριο για όλο μας το λαό. Υπ' αυτήν την προσέξτε έννοια όμως. Χρειάζεται μεγαλύτερη μέριμνα, μεγαλύτερη προστασία και βεβαίως ετοιμότητα του προσωπικού, το οποίο επαναλαμβάνω είναι και εκπαιδευμένο και πειθαρχημένο και μορφωμένο. Επιμένω. Και κοινωνικά ευαίσθητο. Επιμένω όμως, κύριε Μητρόπουλε, διαμετρικά αντίθετη η άποψή σας από αυτή της Προέδρου. Άκουσα και με τα μεσονύχτιες δηλώσεις της Προέδρου που δεν απέχουν από αυτό το οποίο στην εξαιρετική εκπομπή σας εγώ τώρα είπα. Υπ' αυτήν την έννοια, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει. Δεν είπε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Δεν είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι συνταγματικό δικαίωμα της ομάδας η οποία έχει ένα αίτημα να έρχεται στη Βουλή και να. Να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Άρα Παπαδάκη, λοιπόν, και εγώ σας ρωτάω, εάν σήμερα το συνταγματικό απορρέον δικαίωμα το εξαντλήσουν 50 κοινωνικές ομάδες και από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ ερχόμαστε δικαιολογημένα έξω από τη Βουλή οι μικρομεολογιούχοι, οι άνεργοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, αυτοί με τις αναπηρικές συντάξεις. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, για τον έμφυα. Έτσι, μίλησε μια διαμαρτυρία που εμπίπτει απολύτως στα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Αναφέρατε τις κοινωνικές ομάδες που κυρίως επλήγησαν και είμαστε στο πλευρό τους. Αυτό που δείχνετε τώρα και που συνέβη εχθές δεν πρέπει να επαναληφθεί, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Πάντως, αυτό είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η κυρία Κωνσταντοπούλου, την οποία εκτιμώ και σε πολλές περιπτώσεις από αυτά τα οποία κάνει εγώ είμαι μαζί της. Έτσι, σε κάποια από αυτά. Αλλά προσέξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν είπε ο κύριος Σακελαρίς, κυβερνητικός εκπρόσωπος, περίπου αυτά που λέτε εσείς,
Ξέρετε τι είπε, ότι παρασύρθηκε από αυτά τα οποία λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η πρόεδρος αναφέρθηκε στο αν ήταν επικίνδυνη η είσοδος και η παραμονή αυτής της ολιγομελούς ομάδας. Στο τέλος αν ρωτάτο και ίδια θα έλεγε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αν τη διερμηνεύω καλά. Επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, επειδή ο συμβολισμός του κτηρίου είναι τέτοιος προς όλο το λαό μας, δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο γεγονός. Κύριε Μητρόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε την καλοσύνη να μιλήσετε.